Σας κάλεσα εδώ κλείνοντας ένα κύκλο δουλειάς και συμμετοχής στο Δήμο και στα δρόμενα του Δήμου, να κάνω ένα σύντομο απολογισμό τι έχει γίνει από τη δική μου τη μεριά, σαν αντιδημαρχία σχεδιασμού, αυτό το περίπου 2,5 χρόνια. Δεν ήταν μόνο ο στρατηγικός σχεδιασμός, στην ευθύνη τη δική μου ήταν η ενέργεια, ήταν η διαχείριση περιουσίας, τα ψηφιακά και γενικότερα η οικονομία. Δηλαδή οι προτάσεις που αφορούν την οικονομία, γεωργία, κτηνοτροφία κτλ. Ήταν στην ευθύνη τη δική μου, πλην τουρισμού, ο οποίος τουρισμός έχει δικό του νομικό πρόσωπο και δικό του αντιδήμαρχα από την αρχή. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα σας τα στείλω αυτά, κλείνοντας θα πάρτε μία πλήρη εισήγηση και μία συνοπτική εισήγηση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημοσιογραφικά. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι η ψηφιακή οργάνωση του Δήμου. Τι κάναμε δηλαδή για να οργανωθεί ψηφιακά ο Δήμος. Καταρχήν κάναμε την ιστοσελίδα. Εμείς δεν παραλάβαμε ιστοσελίδα έτοιμη, όπως έγινε με το Δήμο Μυτιλήνης. Ο Δήμος Μυτιλήνης πήρε την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου. Εμείς κάναμε μια ιστοσελίδα από την αρχή. Είναι μια ιστοσελίδα καινούρια. Συνεργαστήκαμε με μια εταιρεία, την Crowd Policy συγκεκριμένα. Έκανε την ιστοσελίδα, η οποία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μπορεί να συμβάλλει στην άμεση συμμετοχή των δημοτών. Δηλαδή, ο δημότης από το smartphone μπορεί να κάνει μια σειρά από δραστηριότητες μέσα στο Δήμο και να εξυπηρετείται. Επιπλέον, τα παράπονα τα οποία ερχόταν διάφοροι και λέγανε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, έχουμε το τάδε, το δρομάκι κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν μπει ο δημότης στην καινούργια τεχνολογία, μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία το σημείο του δρόμου που είναι το ρέμα, που είναι χαλασμένο, να το στείλει στο Δήμο, από εκεί να πάει στην τεχνική υπηρεσία, στην αρμόδια υπηρεσία τέλος πάντων, συγκεκριμένα για την τεχνική υπηρεσία, και αυτό να γυρίσει πίσω, να είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να γυρίσει πίσω και να πει τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, ένα παράδειγμα που είναι ενδιαφέρον είναι το θέμα του αφεντέλη. Εκεί γίνανε πάρα πολλές κουβέντες. Θα μπορούσε να γίνει, εγώ το πρότεινα σε μια τοποθέτησή μου που έκανα για το συγκεκριμένο θέμα, το πρώτο να γίνει μια δημόσια συζήτηση με οργανωμένο τρόπο όμως, όχι να γράφουμε στο φουμπό ο καθένας ό,τι θέλει κτλ. Με οργανωμένο τρόπο, συγκεκριμένα ερωτήματα όπου να μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, οι ντόπιοι, αλλά εκτός νησιού και εκτός Ελλάδος. Το θέμα το παρακολουθούν αυτό εκτός Ελλάδος, οργανώσεις και άτομα. Λοιπόν, αυτό έγινε, προχωράει. Η ιστοσελίδα χρειάζεται μία συμπλήρωση που γίνεται τώρα στη δεύτερη φάση. Υποβάλαμε εδώ, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υποβάλαμε μια πρόταση στο ΠΕΠ. Την προκαλέσαμε εμείς, δηλαδή πήγαμε στο ΠΕΠ και λέμε δεν είμαστε καινούργοι, μας λείπουν πολλά πράγματα, βγάλτε μια πρόσκληση. Βγάλαμε πρόσκληση και μέσα στο καλοκαίρι του 20 εμείς υποβάλαμε μια πρόταση η οποία είναι 270.000, προϋπολογισμό τόσο έχει εγκριθεί, το οποίο προβλέπει να γίνει ένα πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ηλεκτρονικών πληρωμών και υποδοχής αιτήσεων αναρμονισμένο με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η προστασία των προσωπικών δεδομένων πλέον. Τα δίνουμε όλοι παντού και κυκλοφορούν χήμα και μπορεί ο καθένας να μπει σε λογαριασμούς, ΑΜΚΑ και χίλια άλλα δυο. Ένα σύστημα λοιπόν προστασίας των δεδομένων αυτών για τη μεριά του Δήμου και ένα πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα απορριμματοφόρα και τους κάδους σε όλο το Δήμο. Θα έχουμε μια εικόνα τα απορριμματοφόρα που πάνε, τι κουβαλάνε, οι κάδοι πώς γεμίζουν κτλ. Και τρίτον είναι ένα σύστημα GIS. Δηλαδή ο Δήμος θα πατάει κανείς και θα μπορεί να πάρει πληροφορία ποιος είναι ο Δήμος, ποια είναι η οικονομία του, ποια έργα γίνονται, πού γίνονται. Να μπορεί ακόμα και ένα σύστημα πλοήγησης να μπαίνει μέσα και να κάνει βόλτα στα χωριά και οπουδήποτε θέλει. Ο προγραμματισμός είναι μέχρι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 22 να είναι έτοιμα αυτά. Άντε να μπούμε και μέσα στο 23. Πιθανά να έχουμε τώρα κάποιες καθυστερήσεις με την αναταραχή και
και κάποια θέματα που θα σας τα πω και παρακάτω. Σε αυτή την πρόταση μαζί, εμείς θελήσαμε να μην πάρουμε απάνω μας όλο το κομμάτι το ψηφιακό. Θελήσαμε και συνεργαστήκαμε με το επιμελητήριο Λέσβου, το οποίο δεν είχε διαχειριστική επάρκεια, δηλαδή από μόνο του δεν μπορεί να υποβάλει προτάσεις. Ήρθε λοιπόν μέσω ημών και υπέβαλε πρόταση την οποία συνδιαμορφώσαμε, το οποίο αφοράει πληροφορία σε επιχειρηματικά θέματα και δεδομένα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Λέσβου. Και μάλιστα υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνει παράρτημα του επιμελητηρίου στην Καλονή, ούτως ώστε να μπορούν και με φυσικό τρόπο στο γραφείο να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις, αλλά και ηλεκτρονικά βέβαια όπου και αν βρίσκονται. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση, αυτή δεν έχει εγκριθεί ακόμα, περιμένουμε την έγκριση, είναι ύψους 1 εκατομμυρίου στο πρόγραμμα Τρίτσης. Ένα κομμάτι αφοράει ευφυείς εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ένα δεύτερο κομμάτι είναι στοχευμένο στην οικονομία του νησιού, αυτό που λέμε δημιουργία κέντρου έξυπνης γεωργίας. Δηλαδή είναι η χρήση των big data, των δεδομένων των ηλεκτρονικών στους διάφορους τομείς της αγροτικής παραγωγής. Αυτά περιμένουμε την έγκριση, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Λοιπόν, δημιουργηθήκαν 30 θέσεις ελεύθερο ίντερνετ σε διάφορα σημεία στα χωριά. Είναι μια πειραματική εφαρμογή και ο σχεδιασμός προέβλεπε να γίνουν άλλα 100 σημεία τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ώστε να υπάρχει ελεύθερο ίντερνετ σε όλο το Δήμο και σε όλα τα χωριά. Αυτό είναι κάτι το οποίο με αυτά που γίνανε τελευταία με τα οικονομικά κόπηκε. Αλλά υπήρχε πρόταση και μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Έχει εγκατασταθεί το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εγγράφων, το ΙΡΔΑ. Αυτό έγινε με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί κανείς να δει και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή ένα έγγραφο όταν μπαίνει και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου, ποιος είναι ο χειριστής σε πρώτη φάση, ποιος είναι ο δεύτερος που το διορθώνει, ο τρίτος και ο δήμαρχος. Δηλαδή, όταν το έγγραφο φτάσει στο σημείο να φύγει από το Δήμο, κανείς βλέπει στο έγγραφο επάνω όλη την πορεία του. Από την ώρα που μπήκε μέσα στο Δήμο μέχρι την ώρα που βγήκε. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ηλεκτρονικά. Είναι ένα σύστημα που έχει εφαρμοστεί στα Υπουργεία, γίνεται πλέον. Εμείς υποβάλαμε όλα τα χαρτιά για να μπούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Τώρα, το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε, το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιέφερε και έγινε πολύ γρήγορα, ήταν ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. Εμείς δεν θελήσαμε να πάρουμε το πρότυπο που υπήρχε από το Δήμο Λέσβου και φτιάξαμε ένα δικό μας οργανισμό. Εκεί ουσιαστικό ρόλο, πολύ ουσιαστικό ρόλο έπαιξε ο Γενικός Γραμματέας τότε, ο Άρης ο Ελευθερίου, και πραγματικά έγινε ένας σύγχρονος οργανισμός, καινούριος, πέρασε όλες τις διαδικασίες εγκρίσεων και εγκρίθηκε στην αρχή του 20. Έχει εγκριθεί δηλαδή, ο Δήμος έχει ένα σύγχρονο οργανισμό, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται μόνο στα τωρινά δεδομένα, αλλά και στην μελλοντική του ανάπτυξη. Όλος ο σχεδιασμός ήταν έβλεπε μπροστά, αν αναπτυχθεί ο Δήμος και πάει καλά, να καλύπτονται όλα τα ζητήματα. Επίσης, με βάση αυτό και με βάση το προσωπικό το οποίο έχει ο Δήμος, υποβάλαμε πρόταση και εγκρίθηκε για να πάρει διαχειριστική επάρκεια ο Δήμος. Όπως έχετε ακούσει πολλές φορές και θα δείτε και εδώ και πιο πριν από λίγα που είπα, υποβάλλουμε προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Για να το υποβάλεις αυτό πρέπει να έχεις διαχειριστική επάρκεια. Πρέπει δηλαδή να σε κρίνουν, να έχεις ένα σχέδιο, να έχεις το προσωπικό κατάλληλα και να σε κρίνουν ότι μπορείς να το έχεις. Εμείς έγκαιρα το πήραμε αυτό, το κάναμε αυτό, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε το φθινόπωρο του 19, γρήγορα δηλαδή, για να μπορούμε να είμαστε μάχημοι ανά πάσα στιγμή. Τώρα, επειδή ο Δήμος έχει και είχε αδυναμίες πολλές στο να μπορεί να παράγει και να υλοποιεί έργα, δόθηκε η δυνατότητα με νομοθεσία που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνουν αναπτυξιακοί οργανισμοί. Με πρωτοβουλία δική μου, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο προς Αύγουστο του 20, να κάνουμε τον αναπτυξιακό οργανισμό. Αναθέσαμε μελέτες για την οικονομική οργάνωση και
τι νομικές ενέργειες χρειαζότανε. Ο οργανισμός έγινε, συνεργαστήκαν τρεις δήμοι, γιατί δεν μπορούσαμε μόνοι μας να το κάνουμε, υπήρχαν περιορισμοί στον νόμο. Γίνανε πολλές συσκέψεις και έγινε τελικά συνεργασία με το Δήμο Λίμνου και με το Δήμο Αεστράτη. Είναι ένας οργανισμός πολυμετοχικός, συμμετέχουν με μετοχές οι τρεις αυτοί οι δήμοι. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 20. Το Γενάρη, νομίζω Φλεβάρι, μπήκε το Διοικητικό Συμβούλιο το καινούριο. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάτι. Πρακτικά ο οργανισμός είναι αδρανής και δεν αξιοποιείται. Είναι κρίσιμο θέμα ο οργανισμός αυτός να ενεργοποιηθεί, διότι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θα μπορεί να υλοποιεί έργα και αντί να τρέχει δεξιά και αριστερά, να ψάχνει κόσμο ή να τα δίνει σε τρίτους ή άλλες εταιρείες και να μην ξέρει πρακτικά τι του γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που έχει πάρει η διαχειριστική επάρκεια ο Δήμος, ο οργανισμός δεν την έχει πάρει ακόμη. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο ήταν σημείο που δημιουργηθήκαν αντιθέσεις. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι ότι ο Δήμος παρέλαβε μια περιουσία από τον ενιαίο Δήμο, τα κομμάτια τα οποία αντιστοιχούν στη δική μας γεωγραφική επάρκεια, στη δική μας γεωγραφική περιοχή. Αυτό καταγράφηκε, διευθετηθήκαν αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις για τη δημοτική περιουσία που χρόνιζαν πολλά χρόνια και έπρεπε να ρυθμιστούν. Είναι στη διαδικασία του κτηματολογίου, τώρα να έχει κτηματογραφηθεί, πρέπει αυτά να εγκριθούν, πάνε μαζί με την πορεία του κτηματολογίου και επομένως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο. Καταγράψαμε αναλυτικά όλα τα κληροδοτήματα, έγινε πλήρης καταγραφή των κληροδοτημάτων και είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης της περιουσίας των. Είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο μπήκε σε μια σειρά. Ξέρει δηλαδή ο Δήμος και ο επόμενος που παραλαμβάνει τι υπάρχει και είναι μια διαδικασία αξιολόγησης που σύντομα θα υπάρχει στα χέρια του επόμενου αντιδημάρχου ή του Δήμου γενικότερα. Επίσης, εντάξαμε στον προϋπολογισμό, επειδή ο Δήμος δεν μπορούσε και δεν έχει δυνατότητα ανθρώπινου δυναμικού να το κάνει αυτό, εντάξαμε στον προϋπολογισμό και εγκρίθηκε να γίνει η ανάθεση αξιοποίησης περιουσίας. Περιουσία, ο Δήμος έχει 1.840 ακίνητα περίπου. Αυτά με την πρόταση αυτή έπρεπε να κωδικοποιηθούν ανακατηγορία, να αξιολογηθούν τι αξία έχουν με ορκωτούς εκτιμητές, να ξέρουμε ποια είναι η αξία της περιουσίας του Δήμου και από εκεί και πέρα κάποια συγκεκριμένα, όχι όλα κατευθείαν, να μπουν σε διαδικασία ειδικής εκμετάλλευσης και ειδικής αξιοποίησης, το οποίο θα γινόταν με διαδικασία διαφανή, μέσα από συλλογικές διαδικασίες κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε, ήταν από τα ζητήματα τριβής το τελευταίο διάστημα, το οποίο και δημόσια με ανάρτησή μου το έχω καταγράψει σαν πρόβλημα μεγάλο στο Δήμο. Αυτό ήταν η διαδικασία να γίνει με εξωτερικό συνεργάτη. Τώρα, έχει ανατεθεί και ολοκληρώνεται στην αρχή, τώρα σε ένα-δυο μήνες θα ολοκληρωθεί, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί διότι μέσα από μια διαδικασία συζητήσεων, ερωτήσεων, απαντήσεων, μελετών επιμέρους, γίνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για το Δήμο να ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει και τι προσδοκάει. Από την κοινωνική αλληλεγγύη, τα οικονομικά του, την περιουσία, δράσεις άλλες κλπ. Αυτό πλέον είναι απαραίτητο για να μπεις μέσα σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να διεκδικήσεις βάσιμα πολλά λεφτά να πάρεις και να γίνουν επενδύσεις μέσα στο Δήμο, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, να το παρουσιάσεις. Και δεν είναι πλέον μια τυπική διαδικασία όπως γινόταν παλιά. Έχω δει το παλιό σχέδιο του ενιαίου Δήμου Λέσβου, όπως έγινε. Το οποίο ήταν μια καλή καταγραφή. Τι υπάρχει, στο διατάφτα μηδέν. Εδώ είναι και τι θα κάνεις για αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό βοηθάει τους αντιδημάρχους και τον όποιο δήμαρχο είναι να έχει μια συνολική εικόνα του Δήμου και ο αντιδήμαρχος, ο θεματικός, να ξέρει ποια είναι η δουλειά του, τι πρέπει να κάνει και πώς θα κινηθεί στις συνέργειες που είναι απαραίτητες με τις άλλες δημοτικές περιοχές.
δημοτικές θεματικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που ολοκληρώνεται. Τώρα, εμείς όταν ξεκινήσαμε στην αρχή του το φθινόπωρο του 19, τρέχανε κάποια προγράμματα σχετικά απλά από τον Φιλόδημο 2. Εκεί λοιπόν, τρέχοντας και μην έχοντας καν γραφεία να κάτσουμε κάτω, υποβάλαμε απλές προτάσεις, γιατί ήταν απλές οι προτάσεις, μπορούσε να γίνει, αλλά έχει μια γραφειοκρατία η οποία πρέπει να υποστηριχθεί η πρόταση. Οτιδήποτε παίρνεις λεφτά, πρέπει, έχει μια γραφειοκρατία που πρέπει να την, μπορείς να την υποστήριξεις για να τα πάρεις τα λεφτά και να το κάνεις και να ελεγχθείς ότι το έκανες καλά. Ήτανε ράμπες και χώροι υγιεινής για την πρόσβαση αμαία σε σχολικές μονάδες, ήταν 163.000, το οποίο είχε εγκριθεί. Ήτανε κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγείων αδέσποτα ζώα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ πέρα στο Δήμο με τα αδέσποτα. Κάθε μέρα δεχόμουν τηλεφωνήματα, ένα άλογο μπήκε εκεί, ένα γαϊδούρι εκεί, μαζέψτε το κτλ. Γίνεται λοιπόν ένα κέντρο αδέσποτων ζώων, το οποίο τελικά αποφασίστηκε να γίνει στην Άγρα, είναι 350.000, όπου όλα αυτά τα ζώα θα μπορούν να τα μαζεύουν, να έχουν ιατρική περίθαλψη και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Ειδικά υπάρχουν δύο κατηγορίες ζώων, είναι τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα τα παραγωγικά. Διαφορετική διαχείριση έχει το καθένα, άρα ο Δήμος αποκτάει με αυτή την πρόταση ένα κέντρο με υποδομή, με κτηνίατρο μέσα, πληρωμένο για 2 ή 3 χρόνια, 3 νομίζω χρόνια αν θυμάμαι καλά, που να μπορεί να ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή. Και πήραμε 2 εκατομμύρια ενίσχυση από το Υπουργείο να υποβάλουμε πρόταση για να αναπτύξουμε την τεχνική υποδομή του Δήμου. Γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι αυτή η πρόταση υποβλήθηκε το Μάρτι, όταν είμαστε στην πρώτη μεγάλη καταιγίδα του κορονοϊού και δεν υπήρχαν υπάλληλοι. Δηλαδή για να μπορέσουμε να το υποβάλουμε το πρόγραμμα γίνανε συσκέψεις με άλλες αντιδημαρχίες, το Γραφείο Κίνησης, με τον Δήμαρχο, τον ίδιο, την Τεχνική Υπηρεσία, τι προτάσεις θα υποβάλουμε. Καταλήξαμε τελικά σε κάποιο σχέδιο και στείλαμε την πρόταση έγκαιρα και έχει εγκριθεί. Να σας πω χαρακτηριστικά, ότι ο Δήμος Μητυλίνης δεν το υπέβαλε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά δεν το υπέβαλε. Έχασε την προθεσμία. Ήδη οι ανακοινώσεις που έκανε τελευταία ο Δήμαρχος με φωτογραφίες, ήρθε το τάδε φορτικό κτλ. Είναι αυτή η πρόταση. Αυτή η πρόταση λοιπόν έγινε το Μάρτι. Καράβα και κορονοϊός μετά που ο Δήμος είχε σχεδόν διαλυθεί. Εμείς δουλεύαμε, πηγαίναμε μόνοι μας και αργά τα βράδια για να προλάβουμε να στείλουμε την πρόταση και να συνεννοηθούμε μεταξύ μας τι πρόταση θα υποβάλουμε. Διότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί. Λοιπόν, στο πρόγραμμα Τρίτσης, στην κατηγορία έργων υποδομών, έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί να πάρουμε πρόταση 1,5 εκατομμυρίου. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει να παραλάβουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι, κινούνται με ηλεκτρισμό, ο Δήμος δηλαδή μπαίνει, αυτό είναι οριζόντιο πρόγραμμα, το δώσαν σε όλους. Εμείς εγκρίθηκε διότι το υποβάλαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αν αλλιώς θα μπαίναμε σε β' φάση και δεν θα υπήρχε δυνατότητα, τώρα θα περιμέναμε στη δεύτερη φάση χρηματοδότησης, άρα δεν θα συζητάγαμε αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι να πάρουμε λοιπόν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι επιβατικά, είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι σκουπιδιάρες, είναι φορτηγά, άλλα κλπ. Αυτή η πρόταση έχει εγκριθεί και είναι σε διαδικασία ο διαγωνισμός για την ανάθεση των αυτοκινήτων. Εμείς πέρα από αυτό που το έκανε και ο Δήμος Μητυλίνης, εμείς υποβάλαμε και μια άλλη πρόταση. Εφόσον λέμε έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάναμε ένα σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί και αυτό, είναι μέσα στην πρόταση, περίπου 300.000 είναι, ένα σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Άρα δηλαδή εμείς δεν θα επιβαρύνουμε με τα αυτοκίνητα αυτά το σύστημα, το ηλεκτρικό σύστημα εδώ πέρα που παράγεται με την πρόσθετη ενέργεια, θα την παράγουμε με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μελέτη και είναι εγκεκριμένη και αυτή να υλοποιηθεί. Τώρα για την αγροτική οδοποιία, εδώ ανήγγειλε χτες ο Δήμος και ο Δήμαρχος συγκεκριμένα τις μελέτες. Έγινε όντως σε συνεργασία του επιχειρησιακού σχεδιασμού με την τεχνική υπηρεσία για να έχουμε τις μελέτες.
Εμείς έχουμε το κομμάτι εκείνο το οποίο φοράει τη διαχείριση. Μια πρόταση δεν αρκεί να έχεις μια μελέτη, χρειάζεται μια σειρά από κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται για να εγκεκριθεί η μελέτη. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, είναι υπερβολική αδειοδότηση, είναι η αδειοδότηση εάν πρέπει να κάνεις αυτόν τον δρόμο και όχι κάποιον άλλον. Αυτό τεκμηριώνεται με τις εκμεταλλεύσεις που θα εξυπηρετηθούν για αυτό από το συγκεκριμένο δρόμο κλπ. Άρα λοιπόν αυτά τα έχουμε και τα προχωράμε. Ο προϋπολογισμός είναι 5.400. Αυτό έγινε κυρίως από το πρόγραμμα Τρίτσι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήταν στον Τρίτσι ήταν υποβολή μελετών. Αυτή τη στιγμή ο Τρίτσι έδινε 500.000 που έγινε 1.000.000 για μελέτες ορίμανσης έργων. Είναι τρεις μεγάλες κατηγορίες έργων τα οποία μπήκαν μέσα. Πρώτον, είναι η μελέτη που αφορά τα περιβαλλοντικά έργα τα οποία αναδεικνύουν το οικοσύστημα του κόλπου Καλονής. Δεύτερον, είναι μελέτες που οριμάζουν ενεργειακά έργα στο Δήμο. Και τρίτον, είναι μελέτη του κτηρίου Σπιταρώνα που είναι στη Σκάλα Καλονής, στο οποίο υπάρχει συνεννόηση να δοθεί στο Πανεπιστήμιο και να γίνει ένα κέντρο περιβαλλοντικών και λοιπόν ερευνών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στη λογική αυτή, σε συνεργασία πράγματι με την τεχνική υπηρεσία, υποβλήθηκε και πρόταση για το κτηριακό απόθεμα, το οποίο είναι μέσα το Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου και η κατασκευή αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι σε συνεργασία. Ό,τι υπάρχει σε συνεργασία είναι καταγραμμένο και απλώς εμείς λέμε τη δική μας συμβολή. Ενέργεια γεωθερμία. Πρόσφατα δόθηκε συνέντευξη για το γεωθερμικό. Δεν θα πω τίποτα. Περιμένουμε την έγκριση. Βάσιμα περιμένουμε την έγκριση και από εκεί και πέρα τα επόμενα βήματα πλέον είναι στη Δημοτική Αρχή πώς θα γίνει. Υλοποιείται μια μελέτη από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το σχέδιο, τα σημεία, τα πρατήρια δηλαδή, στα οποία θα γίνουν σε όλο το Δήμο και θα πουλιέται ηλεκτρική ενέργεια για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σταδιακά θα αυξηθούν στο Δήμο μας και όπως γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ιδρούσα με το ΚΑΠΗ και το Δήμο Ανατολικής Λέσβου. Στο πρόγραμμα αυτό εμείς έχουμε ένα σύμβουλο μέσα εκεί, ο οποίος θα δουλέψει για ενεργειακές κοινότητες στο Δήμο μας, θα γίνει μελέτη δηλαδή αυτού του πράγματος, και δεύτερον θα αναβαθμιστεί ενεργειακά το Λύκειο Καλονής. Περίπου ο προϋπολογισμός είναι 300.000. Στην Ιδρούσα ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, αυτό το βρήκαμε από το Δήμο Λέσβου, είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Πανεπιστήμιο, είναι διεθνές, είναι και νομίζω η Μάλτα, για παραγωγή βιοαερίου από και επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Γίνεται στην Άντισσα. Λοιπόν, στο θέμα του περιβάλλοντος, θα το πω πολύ σύντομα αυτό, τρέχει, υποβάλαμε πρόταση την οποία προκαλέσαμε εμείς σε συνεργασία με το ΠΕΠ, βγήκε πρόσκληση για μελέτη του αντιπλημμυρικού της λεκάνης της Καλονής. Η μελέτη είναι κοντά 900.000. Η μελέτη, ο διαγωνισμός είναι διεθνής, τρέχει. Αρχές Φεβρουαρίου θα κατατεθούν οι προσφορές των εταιριών των μελετητικών και το έργο εκτιμάμε, η μελέτη πρέπει να τελειώσει μέχρι το 23 και το έργο θα ενταχθεί εφόσον χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ, θα χρηματοδοτηθεί από το επόμενο ΕΣΠΑ και είναι ύψους 10 εκατομμυρίων. Υπάρχει προεργασία για τα αντιπλημμυρικά του υπόλοιπου Δήμου, τα οποία είναι σημαντικά και αυτά, τα οποία τα έργα θα είναι 6-7 εκατομμύρια, εκτιμάμε. Αυτό πρέπει να γίνει μελέτη και τα έργα μετά. Ένα έργο το οποίο υποβάλαμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο είναι πρόσβαση στις παραλίες για τα ΑΜΕΑ, ράμπες και τέτοια πράγματα. Να πούμε, το οποίο είχε εγκριθεί, είναι 237.000, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2022. Στο Λίντερ υποβάλαμε πρόταση πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο είχε εγκριθεί, είναι προϋπολογισμού 286.000, έχει εγκριθεί. Θα δημοπρατηθεί η κατασκευή των μονοπατιών αυτών αρχές του 2022. Εμείς
σε συνεργασία με το περιβάλλον υποβάλαμε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση αναβάθμισης παιδικών χαρών προϋπολογισμού 183.000 και αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια σοβαρή προετοιμασία με το δίκτυο Δάφνη που συμμετέχει ο Δήμος να υποβάλουμε πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση 4 αλλιευτικά καταφύγια από συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι αλλιευτικά καταφύγια τα οποία ανήκουν στο Δήμο και όχι στο Λιμενικό Ταμείο. Και επίσης είναι μια μελέτη για αναβάθμιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ύψους 37.000 πάλι από το Πράσινο Ταμείο. Τώρα για τα απόβλητα, υποβάλαμε μία πρόταση στο ΠΕΠ όταν βγήκε, ήταν συνέχεια του παλιού Δήμου Λέσβου, το κομμάτι που μας αναλογούσε. Αυτό έγινε με σύμβουλο που πήραμε και συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Είναι το σύστημα συλλογής των βιοαποβλήτων του Δήμου, που είναι 639.000, και μετά είναι τα πράσινα σημεία γωνίας ανακύκλωσης, που είναι προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο ολοκληρώνει τον τρόπο συλλογής των απορριμμάτων, δύο απόλυτα. Όμως, επειδή δεν φτάνανε αυτά τα λεφτά, υποβάλαμε πρόταση 1,5 εκατομμύριο πάλι σε συνεργασία με την Διεύθυνση Καθαριότητας, περίπου 1,5 εκατομμύριο για συλλογή για τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία λείπανε, ούτως ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής των αποβλήτων και ανακύκλωσης. Άρα ο Δήμος δηλαδή με τις προτάσεις αυτές, εφόσον που θα εγκριθούν και θα υλοποιηθούν, αποκτά ένα σύστημα συλλογής σκουπιδιών. Με το ηλεκτρονικό σύστημα που θα καταγράφονται αυτά και τον εξοπλισμό της καινούργιας σκουπιδιάρης που σας ανέφερα παραπάνω, έχουμε ένα τομέα καθαριότητας σύγχρονο και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο. Λοιπόν, υπάρχει τέλος το κομμάτι του πολιτισμού. Εδώ αναβαθμίζεται το συνεδριακό κέντρο της Πέτρας, το οποίο είναι σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία. Ψηφιοποιούνται τα αρχεία κοινοτήτων του Δήμου μας, προϋπολογισμού περίπου 50.000 από το Λίντερ. Αυτό είναι πιλωτικό πρόγραμμα και προσδοκούμε, εφόσον το πρόγραμμα αυτό προχωρήσει, να μπορέσουμε αυτά να τα πάρουμε και να υποβάλουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, ώστε όλα τα αρχεία του Δήμου, που είναι μέσα στις κοινότητες, να ψηφιοποιηθούν, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από κάθε ερευνητή. Επίσης, στο πρόγραμμα Τρίτσι υπήρχε το 1821, είχε εγκριθεί πρόταση την οποία συμβάλαμε να μελετηθεί στην οργανική μελέτη και την υποβολή της πρότασης και επομένως ο τομέας αναλαμβάνει τη διαδικασία παρακολούθησης στην υλοποίηση του έργου, που είναι το, όπως λέγεται, Διεθνές Κέντρο Μελέτης και Ανάδειξης Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικού Τραύματος με έδρα την Αγία Παρασκευή, που είναι 788.000. Στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής έγινε με την αντίστοιχη διεύθυνση η δημιουργία κέντρου κοινότητας προϋπολογισμού 209.000, επειδή δεν δούλευε το νομικό πρόσωπο αλληλεγγύης, είναι ακόμα ενιαίο. Θελήσαμε να κάνουμε μια βγήκε πρόσκληση με παρέμβαση δική μας, ειδική πρόσκληση την οποία συμμετείχαμε και την πήραμε, για τα θέματα αλληλεγγύης. Ένα κέντρο το οποίο είναι μέσα στο Δήμο να λειτουργεί. Και σε αυτό μπήκανε και μια άλλη πρόταση, βελτίωση συνθήκων διαβίωσης στο Ρωμά. Δράση εξωστρέφειας είναι δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι υποστηρίξαμε τη διοργάνωση στο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Αθήνα 2021 στην Αγία Παρασκευή, το οποίο υποθέτω όλοι σας έχετε εικόνα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη προβολή και ενδιαφέρον. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το καλοκαίρι του 2021. Δεχθήκαμε τους πρώτους φοιτητές για πρακτική άσκηση. Έχουμε στενή συνεργασία με τα τμήματα γεωγραφίας, οκεανογραφίας, πολιτισμική τεχνολογία και κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη έχουμε συνεργαστεί με τους καθηγητές των αντίστοιχων τομέων εκεί πέρα για να αναπτύξουμε συγκεκριμένες δράσεις.
Επίσης, ήταν πολύ ουσιαστική η συμμετοχή μας στην διαδικασία του ΕΣΠΑ. Κατεβήκαμε με προτάσεις και διεκδικήσαμε, με τη λογική βέβαια ότι ο Δήμος δουλεύει και θα έχει και το εργαλείο που λέγεται αναπτυξιακός οργανισμός, θα μπορεί να πάρει απευθείας λεφτά, να διεκδικήσει λεφτά, ούτως ώστε να βγουν στοχευμένες προσκλήσεις από το ΠΕΠ για μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ολοκληρωμένες δράσεις. Ο σχεδιασμός, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και τούτο εδώ δεν είναι απόλυτα μαζί, διότι ο Δήμος αποκτά ετοιμότητα να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτά εν ολίγης από την παρουσίαση των δραστηριοτήτων. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θέλει κάποιος να ξεκινήσει. Για όλα τα θέματα, δεν υπάρχει περιορισμός. Ό,τι θέλετε, ρωτάτε. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ, να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι στόχοι που είχατε θέσει εσείς ως αντιδήμαρχος από την νέα αντιδημαρχία? Εγώ έχω πει, καταρχήν η πράξη θα δείξει τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Εγώ έχω πει από την αρχή, φεύγοντας, ότι είμαι στη διάθεση να βοηθήσω στην κατεύθυνση του να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ό,τι γίνει είναι καλό. Και ο Δήμος έχει συνέχεια, δεν τελειώνει με μια δημαρχιακή αρχή. Ο πραγματικός λόγος που φύγατε? Κοιτάξτε να δείτε, ο λόγος είναι όταν συνεργάζονται. Καταρχήν, εσείς είστε η τελευταία συνέντευξη που έδωσε. Αυτό ας μην το λέμε και το ξαναλέμε. Ως αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού, πράγματι δηλαδή. Ήδη είχε δρομολογηθεί τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να πω κάποια πράγματα γιατί με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Γιατί έφυγες και γιατί. Όταν συνεργάζονται δύο, εμάς καταρχήν η απλή αναλογική επέβαλε να υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορούσε μια δημοτική αρχή μόνη της να αναλάβει ένα βαρύ φορτίο και δεν έβγαινε και πλειοψηφικά. Άρα λοιπόν συζητήσαμε και συνεργαστήκαμε για να στηθεί ο καινούριος Δήμος και να πάρει και μια κατεύθυνση και να οργανωθεί σωστά. Σε κάθε συνεργασία συμβάλλουν δύο. Ο καθένας με το ποσοστό που του αναλογεί και ο καθένας με αυτά που μπορεί να προσφέρει. Δεν διοικείται από έναν ο Δήμος, έτσι, ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο Δήμαρχος έχει το ρόλο του, η παράταξη του το ρόλο του. Εγώ το ίδιο, η παράταξη δική μου, οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί μου έχουν την ίδια, έχουν και αυτή τη δική του συμβολή σε όσα γίνανε. Πάντα έχεις ένα ισοζύγιο. Κάποια πράγματα γίνονται καλά και κάποια γίνονται αρνητικά. Αυτό που μετράς στη συνεργασία είναι το συν και πλην τι βγάζει. Δηλαδή το συν με μείον τα αρνητικά που γίνονται να είναι το ισοζύγιο θετικό. Διότι το θετικό ισοζύγιο δίνει μια δυναμική να προχωρήσουμε και να γίνουν άλλα πράγματα. Αυτό που εγώ είδα σταδιακά και μάλιστα έγινε με ένα επιταχυνόμενο ρυθμό τα τελευταίο διάστημα μετά το καλοκαίρι, ήταν αυξηθήκαν πάρα πολύ τα αρνητικά και το ισοζύγιο άρχισε να κέρνει να γίνεται μείον. Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του, αλλά ο Άρης ο Ελευθερίου για το θέμα του Αφεντέλη αποχώρησε. Το θέμα του Αφεντέλη έχω πει ότι ήταν λάθος η διαχείριση. Ήταν μια διαχείριση, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια πολιτική θέση να μην γίνει, μη λέγοντας πώς δεν θα γίνει, οι απαντήσεις και οι κουβέντες ήταν νομικά αν γίνεται έτσι ή αλλιώς. Ενώ κατ' εμέ η θέση έπρεπε να είναι πρωτίστως πολιτική και από εκεί και πέρα κανείς το υλοποιεί με τον τρόπο που πρέπει. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια διαφωνία η οποία καταγραφόταν εσωτερικά στις συζητήσεις εσωτερικές που γινόταν καταγραφόταν. Το δεύτερο είναι σε μια ανακοίνωση που έβγαλα πριν ανέφερα ότι ο Δήμος είναι σε κρίση. Γιατί είναι σε κρίση?
Διότι η οικονομική διαχείριση, η οποία καταγράφεται στον προϋπολογισμό, αυτό το πράγμα έδειχνε. Κανονικά εμείς, όπως έκανε ο Δήμος Μυτιλήνης, ο Δήμος Μυτιλήνης τι έκανε. Πέρασε, έκανε τον προϋπολογισμό, τον πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή είναι υπό έγκριση ο προϋπολογισμός. Εμείς δεν καταφέραμε να κλείσουμε τον προϋπολογισμό έγκαιρα μέσα στη χρονιά. Ο νόμος λέει ότι τον Οκτώβριο κλείνει ο προϋπολογισμός με τον προϋπολογισμό του κράτους. Δεν τηρείται ποτέ, αλλά οπωσδήποτε κλείνει μέσα στη χρονιά. Αυτό τι είπε... Εγκρίνεται και προχωράει η υλοποίησή του. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο προϋπολογισμός, δεν έχει προσκληθεί το Δημοτικό Σύμβουλιο που θα τον εγκρίνει, κάτι λέει. Εάν κάποιο σύστημα είναι οργανωμένο, συγκροτημένο κτλ., τηρεί τους κανόνες. Το, αν δεν το στηρεί, δείχνει κάτι. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή έχει σταλεί στο παρατηρητήριο, περιμένουμε την έγκρισή του και μετά να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως είναι γεγονός ότι πέρα από τις καθυστερήσεις που δείχνουν προβλήματα, υπήρχαν και ζητήματα τα οποία με κάνανε να είμαι ανήσυχος, να πούμε, και να κρίνω και να είμαι σε μια μόνιμη σύγκρουση εσωτερικά μέσα στο Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να μην προστατεύεις την περιουσία σου. Δηλαδή, εμείς έχουμε του κόσμου την περιουσία που έχει χαρακτηριστεί βοσκοτόπια. Πώς θα πάμε να την προστατεύσουμε αν δεν συνεργαστούμε με ένα ειδικευμένο γραφείο? Αυτά τα λεφτά κοπήκανε. Τώρα λέει ξαναμπήκανε. Για να δούμε αν θα είμαστε εμπρόθεσμοι και τι ταρζανιές πρέπει να γίνουν για να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Κοπήκαν όλα τα λεφτά που αφορούν την ψηφιακή οργάνωση του Δήμου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό και δεν μπουν λεφτά τα οποία αφορούν στη συντήρηση των συστημάτων, τη συντήρηση των συστημάτων του hardware, τη συντήρηση των προγραμμάτων, την εξέλιξη κάποιων άλλων, ο Δήμος κινδυνεύει να καταρρεύσουν τα συστήματά του και να πάμε στην εποχή που γράφουμε στη γραφομηχανία ο καθένας και στέλνουμε φάξ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σε αυτή την ιστορία. Το θέμα της περιουσίας αξιοποίησης το είπα πιο πριν. Δεν έγινε, έχει κοπεί αυτό το κονδύλι. Τι θα γίνει με την περιουσία? Δεν θα ξέρουμε τι γίνεται? Δεν θα υπάρχει μια διαφάνεια? Λοιπόν, όλα αυτά μαζί συσσωρευτικά οδήγησαν σε μια προβληματική κατάσταση. Και είναι γεγονός ότι χειροτερέψαν τα πράγματα μέσα από την αποχώρηση του Ελευθερίου που δεν έγινε τότε που ανακοινώθηκε. Η διάσταση και οι προβληματισμοί υπήρχαν και αρκετά νωρίτερα. Λοιπόν, δεν υπήρχε επομένως η εγγύηση ότι ο Δήμος μπορεί να βαδίσει και να ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα. Όταν έχεις κρίση, τη διαχειρίζεσαι με τρόπους που πραγματικά εγγυώνται το αύριο. Και σύνολα αυτά μπήκανε και τα πολιτικά. Εμπλέκεται η πολιτική μέσα στο Δήμο με τις επιλογές του καθενός, τι θα κάνει στη ζωή του μετά ή ενδιάμεσα όσο είναι δήμαρχος και τα λοιπά, τα οποία δημιουργούν ζητήματα. Διότι μπαίνουν άλλα κριτήρια να γίνει η δουλειά. Λοιπόν, πολύ γενικά αυτά είπα, σε αυτά θα έχουμε καιρό να τα πούμε και σε άλλες φάσεις. Άλλη ερώτηση? Προηγουμένως είπατε ότι έχει καθυστερήσει η έγκριση του προϋπολογισμού, παρατηρήθηκαν καρκινοβασίες. Αυτό, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε μεταγενέστερο στάδιο για το θα Δήμο? Πάρω, κοιτάξτε, η ακραία περίπτωση είναι ο προϋπολογισμός να μην ψηφιστεί, διότι θα είναι ελληματικός, για διάφορους λόγους, να μην ψηφιστεί και επομένως ο Δήμος μπαίνει σε εποπτεία. Αυτό είναι μια ακραία εκδοχή. Θα πάρω την πιο λογική, την πιο αναμενόμενη εκδοχή. Ας πούμε ότι περίπου κλείνουν οι τρύπες και με κάποιο τρόπο ο Δήμος προχωράει. Αυτό που θα γίνει με τα τωρινά δεδομένα είναι, ενώ ο Δήμος ξεκινάει με τον προϋπολογισμό πάντα σε 2 μήνες μέσα, 1 με 2 μήνες, 1 ο καλός ο Δήμος, 2 ο πιο καινούριος που έχει τα προβλήματα κτλ., να μπορεί να υλοποιεί, να χρηματοδοτεί τα έργα, να τα παρακολουθεί κτλ. Εμείς με αυτό έχουμε παραπάνω καθυστέρηση. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι έργα τα οποία υπογράφει σύμβαση και λες θα το κάνω τόσο. Αν δεν το κάνεις το χρόνο που είσαι δεσμευμένος, αυτόματα αυτό
σου δημιουργεί άλλους προβλήματα. Τρέχεις να ζητάς αναβολές κλπ. Κλπ. Αυτό σημαίνει γραφειοκρατία, σημαίνει επιβάρυνση του Δήμου. Όταν ανοίγεσαι και μπαίνεις σε άλλες φάσεις, σε προγράμματα, σε εγκρίσεις κτλ., αυτά πρέπει να τα τηρείς ως κόρεν οφθαλμού. Η σχέση με τον έξω κόσμο, με τα υπουργεία, τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά κλπ. Απαιτούν συνέπεια στο Δήμο. Πώς αυτό καταγράφεται? Καθυστερήσεις και πιθανά ότι χάνεις το καλό όνομα που έχεις να σε δέχεται ο άλλος. Εμείς δημιουργώντας ένα καλό όνομα, βγήκε πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων. Δεν είναι καμία πολιτική παρέμβαση και δεν χρειάστηκε να γίνει. Καμία πολιτική παρέμβαση. Αποκτήσαμε ένα καλό όνομα με την διαχειριστική αρχή, την ΕΔΟ. Ό,τι μας είπανε, εμείς είμαστε συνεπείς στην ώρα μας, είμαστε απαιτητικοί και κριτικοί απέναντι στη διαχειριστική αρχή και τελικά βγήκε ένα πρόγραμμα μεγάλο. Μελέτη κοντά 1 εκατομμύριο και έργο 10 εκατομμυρίων, που λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών για την καρδιά του Δήμου, που είναι η Καλονή, την πρωτεύουσα του Δήμου. Είναι μια πρίκα η οποία χάνεται. Αν δεν είσαι εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Ναι. Με ακούτε? Έλα, Αναστασία. Σαφώς καταλάβαμε ότι ήταν πολιτικά τα κριτήρια της αποχώρησής σας και κυρίως υπόθεση αφεντέλη που σαφέστατε και αυτά έχει πολιτικές προτάσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή το διαδικαστικό και όλο αυτό που είδαμε. Μήπως σε αυτή την απόφαση για να αποχωρήσετε είχε να κάνει και το γεγονός ότι οι από εδώ και πέρα σχεδιασμοί του Δήμου δεν σας έβρισαν σύμφωνο, δηλαδή είχε να κάνει γενικότερα με μια πολιτική? Εσείς αναφερθήκατε στα έργα, δηλαδή από τον Σάκο προηγουμένως, και είπατε για διάφορα έργα. Αλλά μήπως έχει να κάνει και με τη γενικότερη πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος και πώς αυτά τα δύο χρόνια συνεργαστήκατε? Καταφέρατε δηλαδή να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, η πρώτη φάση του Δήμου είχε τα αναγκαία. Εκεί δεν διαφωνεί κανείς σε κάποια πράγματα να γίνουν. Όταν λοιπόν δημιουργηθούν τα αναγκαία τα οποία δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, μπαίνουν τα ζητήματα τα άλλα, τα οποία έχουν σχέση να κάνουν με επιλογές. Πράγματι λοιπόν στα θέματα επιλογών υπήρχε μία επιρροή λαϊκισμού στην επιλογή των έργων. Αυτό εντείνονταν όσο περισσότερο όταν λέω ότι το κριτήριο το πολιτικό κριτήριο το οποίο είναι έξω από το Δήμο. Γιατί η Δημοτική Αρχή λογικά θέλει να επανεκλεγεί. Αυτό είναι λογικό. Και κανείς κάνει έργα και το σχεδιάζει έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει τις ψήφους και να επανεκλεγεί. Η δική μου δουλειά, αυτή που σας παρουσίασα εδώ πέρα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι είναι δουλειά υποδομής, την οποία αν δεν την κάνεις, θα τρέχεις να κάνεις δρομάκια, μονοπατάκια και τίποτα άλλο. Το οποίο φαίνεται αύριο. Τα υπόλοιπα έργα, τα οποία είναι πιο βαριά και τα λοιπά, ακολουθούν μια διαδικασία ορίμανσης που αν δεν την ακολουθήσεις δεν θα έρθει. Εμείς μια τέτοια δουλειά παραλάβαμε ένα μέρος, μικρό μέρος, σε σχέση με αυτό που έγινε μετά, από τον ενιαίο Δήμο Λέσβου. Παραλάβαμε κάποια έργα τα οποία είχαν οριμάσει να γίνουν. Το παραλάβαμε. Αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει μια πίεση να δείξω εδώ και τώρα έργο, αυτό πιέζει τη δουλειά η οποία είναι, βλέπει μπροστά. Βλέπει τη βαθιά παρέμβαση που πρέπει να γίνει για να αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, δηλαδή, σε αυτό υπήρχε πάντα μια τριβή. Αλλά ήταν μια τριβή που, εν πάση περιπτώσει, βρίσκαμε μια άκρη μεταξύ μας. Εκεί που πραγματικά υπήρχε η τριβή, η σύγκρουση θα έλεγα και τα λοιπά, ήταν ότι εγώ στη δική μου τη δουλειά πλέον, αυτό το κομμάτι που έχω αναλάβει να κάνω, έβρισκα εμπόδια διάκοπα και δεν γινόταν κάτι. Ναι. Δηλαδή όταν δεν λειτουργούν τα συλλογικά όργανα, η εκτελεστική επιτροπή, όταν παίρνονται αποφάσεις από δημοτικό συμβούλιο και δεν υλοποιούνται από αντίστοιχες διευθύνσεις, καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία δουλειοφθοράς. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω εκεί, σε αυτή την ιστορία μέσα, να φθύρομαι. Δεν μπορώ. Υποχωρήσεις πάντα γίνονται. Πάντα σε αυτές τις διαδικασίες γίνονται υποχωρήσεις από αυτό που θες εσύ και από αυτό που θέλει ο άλλος. Αλλά υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Και από εκεί, το οποίο αποτυπωνόταν συγκεντρωτικά στον προϋπολογισμό,
Και σας λέω, και μόνο το γεγονός ότι δεν έκλεισε μέσα στη χρονιά και δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα της λειτουργίας. Για ένα Δήμο σαν του τον Δό, ο οποίος διεκδικεί να αποκτήσει εξωστρέφη και να μιλάει με τον εξωκόσμο, δεν μπορεί να μην περνάει ο προϋπολογισμός το Δεκέμβρη και να είναι ανοιχτός μετά την επόμενη χρονιά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζευτήκανε και οδηγήσαν σε μια ρήξη. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση κι εγώ, αν δεν έχει κάποιος άλλος. Ναι, ναι, ναι. Ο Στρατής Ζαφύρης παρτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, επέστρεψε στον τόπο του το 2018. Τώρα, ποια είναι τα σχέδια, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια? Καταρχήν, θα παραμείνει στον τόπο του, θα παραμείνει στην Αγία Παρασκευή? Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, τα πολιτικά σχέδια ποια είναι? Είδαμε ότι κάνατε ιδιαίτερη αναφορά και μία με θετικά λόγια στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Άρη Ελευθερίου. Ποιες είναι οι επόμενες πολιτικές κινήσεις του Στρατή Ζαφύρη? Κοίταξε, εγώ όταν το 18, όταν ήρθα στο νησί, θεώρησα ότι ο κύκλος μου στην Αθήνα έχει κλείσει. Έλειπα 40 τόσα χρόνια από τον τόπο μου και θεώρησα ότι ήταν καλό, λέω, να γυρίσω πίσω. Γύρισα πίσω και θα μείνω εδώ. Θα μείνω εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορώ να δραστηριοποιηθώ, από την πολιτική, τα αυτοδιοικητικά, μέχρι σε προσωπικό επίπεδο. Θα είμαι εδώ. Ο τόπος μου, διαπίστωσα ερχόμενος εδώ, ξυπνάνε παλιές μνήμες που τις είχα ξεχασμένες. Βλέπω με άλλο μάτι τα πράγματα πιο καλά και πιο κοντά τώρα, τις δυνατότητες που έχει κυρίως ο τόπος, βέβαια και τις δυσκολίες τις ιδιαίτερες που έχει με το προσφυγικό και όλα αυτά, θα είμαι εδώ παρόν θα είμαι. Τώρα ακριβώς τι θα κάνω δεν μπορώ να το πω άμεσα. Είναι μια αλλαγή. Ας πούμε, εμένα μου φαίνεται περίεργο τώρα ότι αυτή τη βδομάδα ξυπνάω και δεν θα πάω στο γραφείο. Και μένω σπίτι μου ή πάω να κάνω μια δική μου δουλειά έξω που έχω. Μου είναι περίεργο. Άρα είναι ένα στάδιο το οποίο προσαρμογής, αναπροσαρμογής και σταδιακά εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Θα παραμείνω Δημοτικός Σύμβουλος και με θετική διάθεση να βοηθήσω σε οτιδήποτε γίνεται και μου ζητιέται η βοήθειά μου, αλλά και κριτική στάση για πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για το Δήμο και την πορεία του. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Ελευθερίου? Έχετε ξαναμιλήσει μετά την αποχώρησή σας από το Δήμο? Με τον κύριο Ελευθερίου μιλάω τακτικά μαζί του. Μιλάω τακτικά μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος, καταρχήν είναι ένας παλιός αυτοδιοικητικός. Εγώ δουλεύοντας στο Δήμο μέσα διαπίστωσα ότι πολλά πράγματα από αυτά, τα ήξερα δηλαδή, αλλά τα είδα στην πράξη, πολλά πράγματα που έχουν σχέση να κάνουν με την προστασία του βιοτόπου, του κόλπου Καλονής και διάφορα άλλα θέματα που ο τότε Δήμος Καλονής είχε ξεκινήσει με τον Ελευθερίο, τα οποία ήταν πρωτοποριακά για την εποχή, ένιωσα ότι συνεχίζουμε αυτά που αρχικά μπήκαν πριν πολλά χρόνια, τώρα με πιο όριμες συνθήκες και πιο πολλά εργαλεία θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Επομένως, έχω επαφή με τον Άρη, είναι ένας έγκριτος νομικός, πάντα το συμβουλευόμουν για τα διάφορα ζητήματα του Δήμου, από εκεί πέρα δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του τι γίνεται, είναι ένας άνθρωπος που ακούω τη γνώμη του και ως νομικός και ως παλιός αυτοδιοικητικός. Να κάνω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Εντάξει, μου έδωσε το... Ο Θράσος τώρα είναι αφορμή για αυτό το ερώτημα. Εσείς και ο κύριος Ελευθερίου έχετε χαρακτηριστεί από πολλούς σωστά δυνατά χαρτιά του νεοσύστατου Δήμου. Υπάρχει περίπτωση στις επόμενες εκλογές να κατεβείτε μαζί και να τον διεκδικήσετε? Είναι πολύ νωρίς για οτιδήποτε κουβέντα. Ακόμα και για τον εαυτό μου δεν μπορώ να σας απαντήσω θετικά ή αρνητικά.
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητήσουμε μια τέτοια εκδοχή. Πόσο μάλλον να μιλήσω και για ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν είναι παρόν εδώ. Έτσι, άρα είναι κάτι που δεν μπορώ να δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Αλλά νωρίς δεν είναι, γιατί άλλοι έχουν πει ότι θα είναι υποψήφιοι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Οι άλλοι λένε ότι θα είναι υποψήφιοι. Αλλά απ' την άλλη ακούω ότι ετοιμάζονται σε 2 χρόνια να πάνε στην πολιτική. Να πάνε και τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλώνει ο καθένας, αλλά απ' την άλλη κυκλοφορούν 1.000 πράγματα. Εγώ αυτό που δηλώνω σίγουρα είναι ότι θα είμαι εδώ, στον τόπο μου. Δεν μπορεί να έχω σκοπό να φύγω. Ήμουν Αθήνα και εκτός νησιού πάρα πολλά χρόνια. Γύρισα πίσω, εδώ θα είμαι. Θα είσαι δηλαδή παρόν με λίγα λόγια. Εγώ θα είμαι παρόν εδώ πέρα, να πούμε. Και δεν είναι μόνο τα του Δήμου, είναι για το προσφυγικό. Βλέπετε τι κίνδυνοι υπάρχουν τώρα με το προσφυγικό. Τι τεράστιο ζήτημα είναι. Δηλαδή, διάβασα πρόσφατα, δηλαδή, γιατί κοίταγα τώρα η σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο, μιλάει για 5.000 συν 4.000 επιπλέον, συν κτίσματα τα οποία θα μπορούν να γίνουν και όρφοι από πάνω. Δηλαδή, μιλάμε αμέσως για μια πόλη 10.000 και βάλε. Δηλαδή, είναι τρομερά αυτά. Δηλαδή, θα γίνουμε εδώ ο τόπος που θα καθαρίζονται οι πρόσφυγες για να φεύγουν στην Ευρώπη. Εντάξει, μας έχουν προγράψει σαν νησί, δηλαδή. Νομίζω ότι είμαστε μια ουδέτερη ζώνη πρακτικά. Ναι, κύριε Ζαφή, ο συντοπίτης σας, αντιπρόεδρος της Βουλής, είπε για 2.500 όμως χθες. Ναι, τα χαρτιά χθες έκανε δήλωση επίσημη ότι θα είναι 2.500 μόνο. Διάβασα, αλλά τα χαρτιά που υπέγραψε η Ελλάδα. Και έχω σκοπό να βγάλω ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Τα χαρτιά λένε για 5.000. Και τα άλλα τα συμπαραμαρτυρούν να μιλάνε ότι αριθμό που μπορεί να πάει και 10 περίπου. Και έχουμε εμπειρία. Η Μόρια ξεκίνησε με 1.000, έγινε υποδομή για 2.000-2.500 και έφτασε να έχει 13 επί ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή και ξανάπεσε και 23 μετά. Ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Είναι επικίνδυνες ιστορίες το να δέχεις εκεί αυτό το πράγμα και να ρίχνεις λεφτά γύρω από το προσφυγικό. Και εδώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Αλλά νομίζω είναι μια ειδική κουβέντα να γίνει. Ακούστε να δείτε. Εάν δείτε, εμείς είμαστε τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Απέναντι η ακτή αυξάνεται πληθυσμιακά και οικονομικά. Εμείς έχουμε μια μείωση πληθυσμιακή και μείωση στην οικονομία. Και προσφυγικό να μην είχαμε, εδώ θα πηγαίναμε για να γίνουμε μια γκρίζα ζώνη σταδιακά μέσα από την οικονομία και τις ανταλλαγές. Θέλουμε τα νησιά να παίξουν κάποιο ρόλο. Θέλουμε να είναι το σύνορο ή δεν μας ενδιαφέρει. Και ας εξελιχθούν τα πράγματα αλλιώς. Πολλές φορές τα σύνορα και τι είναι τα σύνορα και τα λοιπά καθορίζονται από την οικονομία. Η οικονομία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λυπάμαι που βλέπω τώρα ήρθε η Γιώχανσον εδώ πέρα και λέγανε αντισταθμιστικά ωφέλη και γίνανε συσκέψεις. Και συμμετείχε και άνθρωπος από το δικό μας Δήμο εκεί. Άτυπα, αλλά συμμετείχε στη σύσκεψη για αντισταθμιστικά ωφέλη και διαπίστωσε και γι' αυτό έβγαλα την καταγγελία αυτή τότε ότι τα αντισταθμιστικά ωφέλη ήταν το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ το δικό μας. Αυτά τα λεφτά που είναι να πάρουν, τα αντιπλημμυρικά δηλαδή, να τα πάρουμε σαν αντισταθμιστικά ωφέλη, που είναι λεφτά τα οποία έχουν καταχωρηθεί για μας και τα οποία είναι και ελάχιστα κιόλας. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Λυπάμαι δηλαδή για την κατάσταση αυτή. Κορόιδο κανονικό. Δηλαδή χάσαμε... Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα και πολύ θα ήθελα δηλαδή σε αυτό να γίνει κάποια στιγμή μια πιο οργανωμένη κουβέντα να τα συζητήσουμε όλα αυτά πρακτικά. Και τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, τελειώσαμε. The recording has stopped. Νατάσα, εσύ δεν ρώτησες τίποτα. Έτσι, οι υπόλοιποι που ακούνε... Εμείς δεν είχαμε κοντά. Εντάξει, εγώ για το αφεντέλη ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Ελγενέστε, αν έχεις κάποια εκτίμηση να κάνεις, ας πούμε. Ακούστε να δείτε. Το αφεντέλη, θα σας πω κάτι. Για όποιον ήξερε το νομικό κομμάτι και σε τι συνίσταται η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, καταλάβαινε ότι αυτό ήταν αδύναμο πολύ. Ήταν αδύναμο πολύ. Δηλαδή, η προσφυγή αυτή που έγινε από τον Δήμο Λέσβου, επί Γαλλινού, η όλη δουλειά, ο Δήμος είχε χάσει την προθεσμία να υποβάλει προσφυγή. Κατά της χάραξης Αιγιαλού, που κατέβαζε πολύ κοντά στη θάλασσα τον Αιγιαλό.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε. Ο Δήμος τότε, ο αρχικά επί Βουνάτσου, δεν έγινε, λέω τους δημάρχους, όχι ότι φταίνουν προσωπικά οι ίδιοι, αλλά λέω για να έχουμε μια χρονική εικόνα. Τότε δεν έγινε η προσφυγή. Χάθηκε η ευκαιρία να γίνει προσφυγή και ο Δήμος προσπάθησε με ένα τρίκ νομικό να επαναφέρει το θέμα. Τι έκανε λοιπόν? Έστειλε γράμμα στην κτηματική ζητώντας αιτιολόγηση, γιατί ο υγειολός είναι εκεί και δεν είναι κάπου αλλού. Η κτηματική δεν απάντησε και επί της μία απάντησης έγινε η προσφυγή. Άρα αυτό κρίθηκε. Εάν απαντούσε, άνοιγε το θέμα ξανά, διότι θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει κριτική. Δεν απάντησε. Ζητήσαμε λοιπόν από το Συμβούλιο Επικρατείας ως Δήμος, ο προηγούμενος ο Ενιαίος και εμείς, που συνεχίσαμε την προσφυγή, ζητήσαμε λοιπόν επ' αυτού απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι αυτό, η μία απάντηση δεν ήταν αντισυνταγματική. Αυτό έχει κριθεί. Από εκεί και πέρα, του τι θα γίνει και πώς θα ανοίξει ξανά το θέμα, είπα πιο πριν ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης να εκφραστεί. Ο Δήμος ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο το εξέφρασε. Έτσι, αυτό έγινε. Από εκεί και μετά, εμείς πλέον πρέπει να δούμε τους χειρισμούς, πρέπει να δει ο Δήμος που θα κάνει για την παραλία αυτή. Η θέση μου, η προσωπική, είναι ότι όπως έχουμε το Μόλιβο, που είναι ένας πόλος τουρισμού, που εκεί είναι εμβληματικό το χωριό παραδοσιακό, που με πολλές συγκρούσεις και τα λοιπά, είπαν, είναι διατηρητέο και δεν το χτίζω και το κρατάω όσο έχει, για την Ερεσό, το κομμάτι εκείνο και για τον ειδικό τουρισμό που έχει, είναι η παραλία αυτή, η οποία είναι μοναδική πάνω στο νησί. Και εκεί έχει αναπτυχθεί και ένας τρόπος ζωής και επικοινωνίας και τα λοιπά. Αυτό είναι το πόσιμο. Δεν είναι κάτι που το παραγράφεις. Εμείς ειδικό τουρισμό θα έχουμε. Όπως και αν το θέλουμε. Μαζικό δεν θα έχουμε. Έτσι είναι η φύση του νησιού και ο χαρακτήρας του. Και εκεί είναι και τα πολλά λεφτά και το όφελος. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να χαραχθεί μια στρατηγική. Εφόσον ο Δήμος θέλει να μπει στη λογική αυτή. Εγώ έχω πει 70% των εδαφών είναι natura. Προστατευόμενα, θες δεν θες. Ο νόμος το λέει. Άρα λοιπόν τι κάνεις, πώς εντάσσεις και την Ερεσό μέσα στο παγέτο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια χάραξη εξειδικευμένη για το αντικείμενο αυτό. Είναι κάτι που το οποίο πρέπει να κουβεντιαστεί. Δεν είναι νομικό. Είναι θέμα μέσα στη στρατηγική του Δήμου τι θα κάνει με αυτά τα πράγματα. Διότι καλός ή κακός αυτή τη στιγμή σηματοδοτείται κάτι. Αν χτιστεί θα γίνει ζημιά μεγάλη στο Δήμο, στο προφίλ του Δήμου. Αυτό που πρέπει να χτιστεί. Και λέω πρέπει γιατί ο Δήμος, η φύση του είναι αυτή, να είναι πράσινος. Τα τρίκαλα γίνανε ψηφιακός, εμείς πράσινος θα γίνουμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο.